κουρτίνες, ο ρόλος τους είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί, πρέπει να έχουμε δύο ζευγάρια κουρτίνες, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Σαν τα χαλιά. Να έχουμε καλοκαιρινές κουρτίνες και χειμερινές κουρτίνες. Και ανάλογα τα παράθυρα που έχουμε, αν είναι βορεινά ή όχι, ένας λόγος παραπάνω να έχουμε δύο ειδών κουρτίνες. Γιατί, όταν λοιπόν έχουμε. Πρέπει να χρησιμοποιούμε λοιπόν λευκές κουρτίνες και έρινα υφάσματα, ώστε η θερμότητα να αντανακλάται μακριά από το σπίτι. Αυτή είναι και η χρήση τους. Δηλαδή, να αφήνουμε ανοιχτό το παράθυρο, η αέρινη κουρτίνα και το λεπτό ύφασμα επιτρέπει στον αέρα να μπαίνει μέσα από το ύφασμα και να κάνει αυτό το ρευματάκι, ούτως ώστε θα χαμηλώνει τη θερμοκρασία. Αν εμείς έχουμε τις βαρεού τύπου χειμωνικές κουρτίνες, έχουμε, δεν έχουμε ανοιχτό το παράθυρο, το ίδιο που μας κάνει και λες και εσύ, μα έχω ανοιχτά, αλλά δεν δροσίζει. Πώς να δροσίσει, αφού έχεις τη χοντρή κουρτίνα, είναι λογικό. Λοιπόν, για πάμε στο επόμενο σημείο. Τέντες, εάν όχι, έχουμε... να πούμε εδώ ναι. Και σε διακόπτω, να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικότερο να αερίζουμε το σπίτι τις πρώτες πρωινές ώρες ναι. Και το σούρουπο. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ξυπνάμε 6,5 ώρα, ο πατέρα φαμίλιας. Δεν είναι κακό 6,5-7 παρά στην πρώτη υγρασία την ωραία να ανοίξει το σπίτι, να μπει αυτό το δροσερό αεράκι. Και όταν αρχίζει ο ήλιος να βγαίνει μετά τις 9, που μένει η κυρία σπίτι ή φεύγουμε να πάμε στην δουλειά. Άμα τα ανοίξει το πρωί, Πέτρο, θα ξυπνήσει όλη η οικογένεια μετά. Όχι, μα δεν δε θα ανοίξει. Ανοίξει μόνο τα εσωτερικά, λες τώρα. Όχι τους χώρους των υπνοδωματίων. Θα ανοίξει τους χώρους κυρίας χρήσης. Το χώρο της κουζίνας και του σαλονιού. Να έρθει να κάνει ένα ρευματάκι. Και αφήνουμε πάντα το βράδυ ανοιχτό και το παράθυρο του μπάνιου. Ούτως ώστε διαρκώς να κυκλοφορεί ο αέρας μέσα. Σε ανάκληση, το παράθυρο της κουζίνας και σε ανάκληση και το παράθυρο του μπάνιου για λόγους ασφαλείας. Με κλειστά τα ρολά ή τα μπατζούρια με τις γρίλες μόνο να μπορεί να μπαίνει μέσα ο αέρας. Άρα λοιπόν, πρώτες πρωινές ώρες το πρωί είναι ιδανικό για να έρθει το σπίτι να εξισώσει θερμοκρασία. Πολύ όμορφα. Πάμε στις τέντες. Οι τέντες τώρα είναι, θα μου πει ο άλλος, δεν έχουμε λεφτά να κάνουμε θερμομόνωση, δεν έχουμε λεφτά να βάλουμε και τέντες. Οι τέντες είναι ένα πολύ φθηνότερο πραγματάκι από τη θερμομόνωση και δεν χρειάζεται σαν τέντα να βάλουμε μία μεγάλη τέντα. Αρκεί να βρούμε τα παράθυρα τα οποία χτυπάει ο ήλιος, τα βορεινά, τα ανατολικά. Τα ανατολικά ιδίως είναι παράθυρα, τα νότιο-ανατολικά ναι. Είναι παράθυρα τα οποία τα χτυπάει πάρα πολλές ώρες της μέρας ο ήλιος. Και εδώ για το Ηράκλειο και για την Κρήτη γενικά, νότος είναι εκεί που βλέπουν τα βουνά. Για να μπορέσει ο κόσμος να γεωγραφηθεί. Όπου βλέπουν τα βουνά πίσω μας είναι ο νότος. Και η Ανατολή είναι από εκεί η οποία βγαίνει ο ήλιος. Έτσι λοιπόν φαντάζομαι ότι το σπίτι το λούζει ο ήλιος από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα. Άρα λοιπόν στα παράθυρα αυτά είτε βάζουμε τέντες, οι οποίες τέντες το πρωί είναι κλειστές για να μπορεί να μπαίνει μέσα η δροσιά και το αεράκι και όταν ο ήλιος τα πλησιάζει τις ανοίγουμε ούτως ώστε να μπορέσει να σκιάζει. Ταυτόχρονα κλείνουμε, καλό θα ήταν και τα μπατζούρια, ούτως ώστε να εμποδίσουμε τη ζέστη που σχηματίζεται κάτω από την τέντα, να μπει μέσα στο σπίτι μας. Αν δεν έχουμε τέντα, βάζουμε μία ομπρέλα από αυτές τις σταθερές που έχουν πλάτος 2-3 μέτρα, την ανοίγουμε μπροστά από το κούφωμα που το λούζει ο ήλιος για να μην μπαίνει ζέστη μέσα. Είναι οικονομική διαδικασία για να βάλει κάποιος τέντα τελικά? Εξαρτάται τι τέντα θα βάλεις. Υπάρχουν τέντα. Οι τέντες οι οποίες έχουν βραχίονες που δεν έχουν αντιστηρίγματα κάτω. Ναι. Υπάρχουν οι τέντες που οι οποίες είναι πιο ακριβές. Υπάρχουν οι τέντες. Θα κάνουμε. Είναι ωραίο θεματάκι αυτό. Είναι οι τέντες οι οποίες έχουν κολόνες που είναι οι φθηνότερες. Είναι οι τέντες οι πλαστικές. Οι τέντες με ύφασμα. Οι τέντες οι οποίες έχουν ύφασμα πάνω, πλαστικό από κάτω. Είναι πολύτυπου τέντα. Φαντάζομαι ότι μια τέντα καλή πιάνει από 90, 100, 120 ευρώ το τετραγωνικό επιφανείας, την οποία εμείς θέλουμε για να καλύψουμε. Δεν είναι ένα φθηνό προϊόν, αλλά δεν είναι και ένα προϊόν το οποίο θα μας βγάλει εκτός οικονομικού. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την υγρασία. Η υγρασία κάνει την ζέστη ακόμα πιο έντονη και αφόρητη. Η υγρασία είναι ο νούμερο ένας λόγος για να καταλάβουμε. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? 3-4 βαθμούς παραπάνω τη ζέστη από ό,τι πραγματικά είναι. Είναι αυτό που λέμε αίσθηση. Αυτό που βλέπετε στα κινητά σας και στους υπολογιστές που λέει ότι σήμερα έχει 31 βαθμούς, αλλά έχει αίσθηση 34. Δεν σημαίνει ότι αν βάλουμε το θερμόμετρο στον ήλιο πάνω από εκεί θα δείξει 34. Σημαίνει ότι έχει τέτοια ποσοστά υγρασίας, ούτως ώστε η δυσφορία είναι τέτοια που είναι σαν να έχουμε περισσότερη ζέστη. Στο σπίτι μας μέσα, τα μέρη τα οποία έχουν υγρασία είναι συγκεκριμένα. Καταρχήν, δεν απλώνουμε ποτέ τα ρούχα μέσα καλοκαίρι. Πρέπει να τα απλώσουμε τα ρούχα έξω. Ναι.
Δεν χρειάζεται να πούμε. Μπορεί να το κάνουν. Πολλοί το κάνουν αυτό. Λόγω έλλειψη χώρου, λόγω ότι υπάρχει μπαλκόνια, λόγω ότι συχαίνονται, λόγω ότι θα κάτσει να ζουζούνει πάνω, λόγω δεν ξέρω και εγώ τι. Τα ρούχα δεν απλώνονται μέσα στο σπίτι καλοκαίρι. Μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε και αφιγραντήρα το καλοκαίρι σε περίπτωση που απλώσει κάποιο ρούχα ή που δεν μπορεί να τα απλώσει έξω, λέω τώρα. Είναι μια αρρωστημένη κατάσταση. Αρρωστημένη. Ε? Ναι, είναι λίγο υποχόνδριο αυτό που μου λες. Τα ρούχα λοιπόν έξω. Πρώτον. Δεύτερον, να μην ποτίζουμε τα φυτά μας τις ώρες στις οποίες έχει πολύ μεγάλη ζέστη. Τα φυτά για να μην εξατμιστεί το νερό και να γεμίσει ο χώρος μας υγρασία, πρέπει να ποτίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες ή τις βραδινές ώρες. Mm-hmm. Επίσης, αν έχουμε κήπο, μην πας σαν τον όμορφο και τον ωραίο να πάρεις το λάστιχο 12 ώρα το μεσημέρι για να δείξεις την απέναντι ότι έχεις κήπο να ποτίσεις τον καζόν σου. Να πούμε ότι ένας κύριος λόγος για να χαλάσει τον καζόν είναι και αυτός. Να το ποτίσεις. Δηλαδή η σταγόνα έρχεται και καίει το φύλλο. Μπράβο. Δημιουργεί κάτω τη λάθος ώρα. Είναι λάθος ώρα. Βραδινές ώρες νομίζω το βράδυ. Ή το πρωί-πρωί ποτίζουν τον καζόν ή το βράδυ-βράδυ πριν γίνει τελείως σκοτάδι. Στο σούρπο. Έτσι, ας την απέναντι ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται. Πάμε στο επόμενο σημείο μας. Πάμε στο επόμενο σημείο είναι η μόνωση. Η μόνωση, το έχουμε πει πολλές φορές και για τα αεροστόπ, έχουμε πει για τους τρόπους θέρμανσης. Γενικά, εμείς θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε τα μέρη τα οποία ισχωρεί η ζέστη. Και για να κλείσουμε τα μέρη τα οποία ισχωρεί η ζέστη, είναι τα σημεία εκείνα τα οποία όταν φυσάει πάρα πολύ έξω, παίζουν οι κουρτίνες. Mm-hmm. Δηλαδή, αν τα κουφώματά σου, όταν φυσάει πάρα πολύ, βλέπεις τις κουρτίνες σου να παίζουν, πάει να πει ότι από εκεί, εκτός από απώλεια θέρμανσης, έχεις και απώλεια ζέστης. Άρα μπαίνει πάρα πολύ ζέστη. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια πολύ ωραία αυτοκόλλητα αεροστόπ, τα οποία έρχονται και κολλούνται μέσα από το κουφώμα, ιδίως τα παλιά ξύλινα κουφώματα. Ένα βουρτσάκι είναι, το οποίο εμποδίζει την πολύ ζέστη να μπαίνει μέσα. Να πούμε δε ότι σε καταστάσεις έντονου νοτιά και σκόνης, αυτά είναι σωτήρια. Γιατί εμποδίζουν τη σκόνη να μπαίνει μέσα και για τα έντονα αλλεργικά άτομα. Γενικά, η μόνωση έχει να κάνει πιο πολύ με την αποφυγή του μέρου από πού να μπαίνει η σκόνη κατευθείαν μέσα και η ζέστη από το εξωτερικό περιβάλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τώρα και σημαντικές συμβουλές, σημαντικές πληροφορίες, χρηστικές για τους τηλεθεατές οι οποίοι μας παρακολουθούν. Έχουμε ετοιμάσει και σχετικές κάρτες για το πώς συνεχίζουμε εμείς το ίδιο μήκος κύματος, για το πώς τελικά θα κρατήσουμε δροσερό το σπίτι μας, το εσωτερικό της οικίας μας. Εδώ έχουν να κάνουν με κάποια tips τα οποία τα έχουμε ψάξει, τα έχουμε βρει, τα έχουμε δοκιμάσει. Σας τα προτείνουμε με πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά και θεωρούμε ότι αν τα χρησιμοποιήσετε θα δείτε μεγάλη διαφορά. Να πούμε ότι αν το σπίτι μας είναι διόροφο, γενικά για όσους έχουν το όνειρο να μείνουν σε μεζονέτα και λένε «Γιούπι, επιτέλους έχτισα μια μεζονέτα στη ζωή μου» και καταλαβαίνουν ότι μετά τα 55 τους ότι κάνανε μεγάλη βλακία γιατί πρέπει να ανεβοκατεβαίνουν τις σκάλες και είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο της ηλικίας των 50-55 να ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες 10 φορές τη μέρα. Να πούμε ότι η ζέστη πάει πάντα στον πανόροφο. Ο κανόνας λέει ότι είναι πολύ πιο ελαφρύς ο αέρας της ζέστης. Ναι. Οπότε λοιπόν τις πρώτες πρωινές ώρες καλό θα είναι να τις περνάμε στον κάτω όροφο. Και όταν δροσίζει το σπίτι, να ανεβαίνουμε στον πανόροφο. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν έχεις πλημελή μόνωση και στην ταράτσα σου και έχεις σοφίτα και δεν έχεις προβλέψει να μονώσεις πολύ καλά την κεραμοσκεπή σου ή τον πανόροφο, ο πανόροφος θα βράζει το μεσημέρι και θα ψάχνεις τρόπο για να μείνεις κάτω. Και για να δώσουμε και ένα tips, για όσους έχουν κάνει το λάθος λοιπόν και έχουν μονώσει πλημελώς τον πανόροφο και κατεβάζει αφόρητη ζέστη, για να σώσουν τον κάτω όροφο, μία πόρτα εσωτερική, η οποία θα κλείνει στη σκάλα και δεν θα αφήνει τη ζέστη να κατεβαίνει να περνάει από έτσι, κάτω για πάνω, να κατεβαίνει στους υπόλοιπους ορόφους. Θα κλείνει αεροστεγός, θα σώσει πάρα πολύ τη θερμοκρασία του κάτω ορόφου έναντι του πάνω ορόφου. Παίζουν ρόλο ακόμα και οι καθρέφτες μέσα στο σπίτι. Ναι, αυτό. Την περίοδο δηλαδή του καλοκαιριού και έχουν τη δική του σχέση με το κομμάτι της θερμότητας που αναπτύσσεται μέσα στα διαμερίσματα. Παίζουν ρόλο. Καλό θα είναι όταν μπαίνει ο ήλιος από ένα παράθυρο και απέναντι έχετε ένα καθρέφτη, να ξέρετε ότι πολλαπλασιάζει την ηλιακή ακτινοβολία, την απλώνει μέσα στο σπίτι με αποτέλεσμα να έχεις πιο γρήγορα περισσότερη ζέστη. Οπότε αποφεύγουμε να βγάζουμε τους καθρέφτες από τις πόρτες. Μάλιστα. Να βάζουμε τους καθρέφτες. Λοιπόν, εάν η θερμοκρασία του σώματός σας έχει ανέβει επικίνδυνα, τοποθετήστε βρεγμένη πετσέτα ή παγάκια μέσα σε πετσέτα στο σβέρκο σας ή στους καρπούς σας. Τώρα αυτό νομίζω είναι. Αυτό είναι τεχνητός. Στο άτομο πάνω πλέον. Ναι, είναι τεχνητός. Συμβουλή. Ναι, άμα είδες και αποείδες και δεν μπορείς να κάνεις σπίτι σου τίποτα.
Βάζεις 10 παγάκια. Και λύνεις το πρόβλημα. Ούτε θερμομόνωση. Για ένα τέταρτο. Ή τα αλλάζεις, παιδά, βάζεις επιπλέον. Έτσι, γιατί μου λένε δεν μπορώ να κάνω αυτό, δεν μπορώ να κάνω εκείνο. Ωραία, βάλε ένα πάγο στο σβέρκο σου και στις καρπούς και είναι μια χαρά. Και επίσης μου λες εδώ ότι θα πρέπει να καταναλώνουμε όσο πιο πολύ νερό και χυμούς γίνεται. Να το πάμε σε άλλο επίπεδο. Ναι, ναι, και αυτό έχει να κάνει με την ευεξία του ανθρώπινου οργανισμού, γιατί με τη ζέστη μέσα στο σπίτι έχουμε πρόβλημα. Το βράδυ να ρίξουμε λοιπόν δροσερό νερό με το λάστιχο στο μπαλκόνι και στους εξωτερικούς χώρους. Εδώ, το βράδυ, εδώ έχουμε τις θύμησες των γονιών μας και των παππούδων μας. Θυμάσαι... Έβρεχαν την αυλή. Μπράβο. Σε όλους θα έχουμε αυτή. Έχεις δίκιο. Θυμάσαι παλιά στα χωριά. Αυτό που έκανε η γιαγιά και ο παππούς. Μύριζε αυτό το παρθένο, το χώμα. Μόλις έπεφτε ο ήλιος, τι κάνανε, βρέχαν τις βεράντες. Και βρέχαν τις βεράντες για αυτό ακριβώς το λόγο. Για να δροσίσει το σπίτι. Αυτό το πραγματάκι λέμε να κάνουμε κι εμείς. Εάν έχετε τζάκι, αφήστε ανοιχτό το καπάκι της καμινάδας για να μπορεί να περνάει ο αέρας και να δημιουργείται ρεύμα δροσιάς. Μια εκτόνωση δηλαδή περισσότερη της θερμότητας. Και ένα παράθυρο ή της κουζίνας ή του μπάνιου ανοιχτό με την ενδιάμεση πόρτα ανοιχτή, ούτως ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας. Αυτό είναι πολύ ωραίο και για το βράδυ, να ξέρεις. Υπάρχει μια κυκλοφορία του αέρα τέτοια, η οποία βοηθάει πάρα πολύ. Και να χρησιμοποιούμε αφρόλουτρο με μέντα ή προσθέστε στο δικό σας αφρόλουτρο με έλαιο μέντας. Αυτό το έβαλα για σένα. Τι ωραία, σκέφτεσαι όλους τους τηλεθεατές. Έχει να κάνει με τη μυνθόλη. Η μυνθόλη προκαλεί μια επίδραση στο δέρμα που έχει την αίσθηση ότι είναι ψυχρό, ότι είναι παγωμένο. Η μέντα, όταν φάμε μέντα, δεν νιώθεις ότι το στόμα σου είναι παγωμένο. Βέβαια. Εκείνη την ώρα. Το ίδιο δημιουργεί την ίδια αίσθηση στο σώμα και στο δέρμα μας. Βέβαια. Το αντίστοιχο σαμπουάν. Έτσι. Όταν λοιπόν έρθεις λοιπόν και σε φυσήξει λίγο αέρας, εσύ αισθάνεσαι μεγαλύτερο δροσισμό στο δέρμα σου. Πολυπίκυλες συμβουλές και πολύ χαίρομαι, Πέτρο. Και τα σωστά επίπεδα υγρασίας στο χώρο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για να μην αισθάνεστε ασφυκτικά όταν η θερμοκρασία ανέβει. Τοποθετήστε κοντά στις μπαλκονόπορτες. Βάζαμε νερό. Ναι. Βάζαμε νερό γιατί. Αυτή η εξάτμιση η οποία γίνεται με το νερό και το σπρώξιμο του αέρα προς τα μέσα βοηθάει να έχουμε μεγαλύτερο δροσισμό μέσα στο σπίτι μας. Γιατί η ζέστη προκαλεί μια ξηρότητα μέσα στο... Δεν μας αρέσει η υγρασία, αλλά δεν μας αρέσει και το απόλυτα ξηρό περιβάλλον. Ο δείκτης υγρασίας ενός σπιτιού πρέπει να είναι από 50-55 έως 60%. Όταν έχουμε καταστάσεις καύσωνα πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, 33, τότε το σπίτι μέσα έχει ένα δείκτη υγρασίας γύρω στο 40%. Υπάρχει μεγάλη δυσφορία στην αναπνοή. Και πώς θα το καταλάβουμε αυτό? Θα το καταλάβουμε αν ανάψουμε το air condition. Στην αρχή που ανοίγει και το βάζουμε στο cold, στο cool, θα δεις ότι... Γιατί το air condition είναι πάντα... Γιατί είναι στο πάνω μέρος του δωματίου μας πάνω. Γιατί το πιο ζεστός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω. Άρα λοιπόν, μόλις το ανοίγει, κάνει το πρώτο τσεκάρισμα το air condition για να δει τη θερμοκρασία του δωματίου την οποία εσύ ελέγχεις. Άρα σου δείχνει στο πρώτο εικονίδιο πάντα τη θερμοκρασία του χώρου τώρα. Του λες λοιπόν ότι τώρα έχω 30 βαθμούς, 32. Και το πάμε πάντα όχι σε απόσταση πάνω από 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερα και ένα δείκτη υγρασίας, τα καινούργια τα inverter, σου λένε και το δείκτη υγρασίας του. Οπότε το πας γύρω στους 25 πάντα και όχι στους 20, στους 22 και στους 18 γιατί καταναλώνει πάρα πολύ ρεύμα και δεν πάει ποτέ τη θερμοκρασία στο σημείο που θέλουμε. Στους 25 το αφήνουμε και σε ένα δείκτη υγρασίας γύρω στο 60%. Πέτρο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γιατί για μία ακόμα φορά νομίζω λύσαμε και απορίες ακόμα και ανθρώπων οι οποίοι κάθονται και τηλεθεατών, κάθονται στο σπίτι τους πολλές φορές και τα βάζουμε τη μοίρα τους. Είτε γιατί δεν έχουν κάνει θερμομόνωση, είτε γιατί το σπίτι τους είναι παλαιότερης κατασκευής. Πάγω στα χέρια. Πάγω στα χέρια, πίσω από τα αυτιά εδώ. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα και θα είναι η τελευταία φορά που θα συναντηθούμε φέτος. Ναι. Έτσι, γιατί υπενθυμίζω και στους τηλεθεατές ότι 17 του μήνα πέφτουν τίτλοι τέλους για την εκπομπή Κρήτη σήμερα για την εφετινή σεζόν.